άνθρωπος αποφάσισε να στολίσει το σπίτι του με αυτό το μοναδικό τρόπο. Είναι το κόσμημα της περιοχής, θα λέγαμε. Πραγματικά έχει χρησιμοποιήσει για αυτό το στολισμό 13.750 λαμπάκια. Παντού, έτσι. Ναι, εικόνες μοναδικές από τον ντρόουν. Όποιος πάει εκεί, πραγματικά στέκεται και βγάζει τη φωτογραφία του, εννοείται. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον ίδιο πώς του ήρθε η ιδέα να κάνει αυτό το στολισμό. Τον έχουμε, να τον δούμε και να τον ακούσουμε. Α, είναι όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά. Α, δεν είναι μόνο απ' έξω. Και για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε και μέσα στο λύση. Εγώ νομίζω ότι είναι μόνο απ' έξω. Έχω εγώ και μέσα. Γιάννης Φούκης, κάτοικος Σοφάδων Καρδίτσας. Εγώ θέλω μία ερώτηση να κάνω. Βάλατε λαμπάκια και στη σκεπή για να τραβήξετε με ντρόν ή για να τα δουν οι αστροναύτες από μακριά? Για να τα δουν οι αστροναύτες. Ωραία, την πήρες την απάντησή σου. Πόσα χρόνια στολίζετε το σπίτι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε, πώς ξεκίνησε. Έχω τώρα περίπου 5 χρόνια. Ξεκίνησε δειλά-δειλά, έβλεπα λόγω, εγώ ταξίευα στους Σοφάδες και γύριζω διάφορα μέρη. Και είχα δει ένα σπίτι και τα κορίτσια και έβλεπα και αυτό το, βλέπουμε το έργο, τα Χριστούγεννα. Την ταινία «Μόνο στο σπίτι». Μόνο στο σπίτι. Και μου ήρθε μια ιδέα, ενώ αν μπορέσω σιγά σιγά να, γιατί μου άρεσε, να το κάνω κι εγώ. Και σιγά σιγά, δειλά-δειλά, κάθε χρόνο και καλύτερα. Και τώρα, φέτος, ήταν το αποκορύφωμα.